Πάμε σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Στέφο. Κύριε Στέφο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, δεν είπαμε. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά και σε εσάς. Μια καλύτερη χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς, υγεία, τύχη. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας γιορτή πριν λίγες μέρες, κύριε Στέφο. Να είστε καλά. Να είστε καλά με τους δικούς σας ανθρώπους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Σκοπιανό και τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Θέλω να ακούσω τις δικές σας σκέψεις. Τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, είναι η κατάλληλη στιγμή να βρει τη λύση του. Μια λύση η οποία θα είναι καλό, είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ένα πρόβλημα από μακριά, ένα πρόβλημα που πριν από 20 χρόνια μας πούρασε, μας ταλάνισε, μας ταρακούνησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τα Σκόπια είναι μια μικρή χώρα, κύριε Ντόκα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν θα γίνει ποτέ μια μεγάλη δύναμη ή μια μεγάλη δύναμη σε μικρό κρατήριο. Δεν είναι Ισραήλ και δεν είναι και η περιοχή Μέση Ανατολή. Κατανοητό, απόλυτα έχει δίκιο. 6.000 στρατό, ελάχιστα άρματα, καθόλου αεροπλάνα. Δεν είναι απειλή. Πρέπει να οικονομήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας για να αρχίσουμε να κλείνουμε μέτωπα. Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας για μυστική διπλωματία, σήμερα τους άκουγα καθώς επέστρεφα αρχά το βράδυ ο δικός από την Αθήνα, έχω την εντύπωση ότι είναι μάλλον αφελής και πέφτουν στο κενό. Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή και να διαναλύει δεξιά-αριστερά τι συζητάει, τι σκέφτεται, ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μια πολύ καλή βάση είναι το Βουκουρέστι του 2008. Μια σύνθετη ονομασία. Η συνένεση μας είναι απαραίτητη, την έχουμε ανάγκη. Στα εθνικά θέματα δεν χωρούν πάρα πολλές μικροκομματικές σκοπιμότητες. Θεωρώ ότι το θέμα θα κλείσει προς όφελος και των δύο πλευρών, κυρίως της δικής μας πλευράς, αυτή μας ενδιαφέρει εμάς. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον θα υπάρχει συνένεση των μεγάλων κομμάτων. Μάλιστα. Τώρα αυτή η έκφραση, η μυστική διπλωματία, είναι αφελής έκφραση. Αφελής. Γελιόμαστε τώρα. Δηλαδή, αν λέμε ότι η διπλωματία είναι φανερή. Και με ενόχλησε και. Δεν έχει ξέρετε, μια... από ένα κόμμα το οποίο έχει ασκήσει υπεύθυνη πολιτική πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Πέρα από τα λάθη και. Πάμε όμως στην ουσία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι στη χώρα. Χωρίς κορώνες πατριωτικές, εγώ όταν ακούω πολλοί κορώνες πατριωτικές, κουμπώνομαι να σας πω την αλήθεια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται συναισθηματικά και λένε, εντάξει, το όνομα Μακεδονία είναι ελληνικό, για αυτούς θέλω να απαντήσετε, το όνομα Μακεδονία είναι ελληνικό, γιατί να το εκχωρήσουμε στη γειτονική χώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εμείς δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα, λένε κάποιοι, αυτοί έχουν ένα πρόβλημα να μπουν... στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτοί βιάζοντας κάνουν αυτοί τις περισσότερες υποχωρήσεις. Δεν θέλω να απαντήσετε, επαναλαμβάνω, στον κακοπροαίρετο, στον πατριδοκάπηλο, ο οποίος σπεκουλάρει πάνω σε κάθε έννοια πατρίδας και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θέλω να απαντήσετε σε έναν έντιμο άνθρωπο προσωπικά, που σκέφτεται με συνέστημα. Θα να δώσω μια απάντηση κυρίως με γνώμονα αυτούς τους συμπολίτες, γιατί και αυτούς και ο ίδιος, αλλά και όλοι εμείς που εκπροσωπούμε το χώρο και την ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, αυτού σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, η Μακεδονία είναι ένας γεωγραφικός προδιορισμός. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Κυρίως όμως είναι η ιστορικότητά της, η οποία αυτή καθεαυτή χτυπάει, ακουμπάει στο θυμικό του Έλληνα πολίτη. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Μακεδονία, το μεγάλο κομμάτι της Μακεδονίας, έτσι όπως το ξέρουμε, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και είχαμε και στο παρελθόν προβλήματα στο ίδιο κομμάτι. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, πολλά προβλήματα. Δεν το συζητάμε. Είναι ελληνικότατο. Από αρχαιότερο τον χρόνο. Αυτό δεν αμφισβητείται από εμάς, από κανέναν Έλληνα πια. Εντάξει. Δεν το αρνείται κανείς επιστημονικά, δεν υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά αυτό, έτσι, να το αρνηθεί. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τι μέσα στο πέρασμα του χρόνου εκφράζει και τι είναι για εμάς. Τώρα, γεωγραφικά ένα κομμάτι βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Ναι. Στον παρελθόν γίνανε πολύ σοβαρά λάθη. Αν δείτε ένα βασιλικό διάταγμα του 59, τώρα που το θυμάμαι, δεν ήθελα ποτέ να το αναφέρω, θα το αναφέρω. Ή αν δείτε χάρτες παλαιούς, οι οποίοι υπήρχαν πριν τη Χούντα στα σχολεία, και υπάρχουν ακόμη σε πολλά σχολεία της αποθήκης, θα δείτε πώς ακριβώς αναγράφεται το όνομα της γείτονος χώρας μετά τα σύνορα. Μακεδονία. Τι το είπε το όνομα Μακεδονία, και προεδρικό διάταγμα. Έγινε αποδεκτό, από την ελληνική πλευρά τότε. Τότε κανείς δεν αντέδρασε, κακώς δεν αντέδρασε. Ωστόσο όμως. Κανείς από εμάς δεν δικαιούται να αμφισβητεί την ιστορικότητα του χώρου και την ελληνικότητα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του γεωγραφικού χώρου. Τώρα, οι Έλληνες το καταλαβαίνουν. Ωστόσο,
είχαμε σηκώσει πολύ ψηλά τα λάβαρα πριν από 20 χρόνια, θυμάστε. Ναι, πριν 20 χρόνια. Με συγκεντρώσει ενό εκατομμύριου. Τι οποίε πολύ και τα κόμματα, τα μεγάλα τότε, το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, τα υποδάβλιζαν. Και όλο αυτό το διάστημα δεν δουλέψαμε στην κατεύθυνση να διαπαιδαγωγήσουμε το λαό μας. Να εξηγήσουμε. Και μέσα από τα σχολεία, ξέρετε, περάσαν γενιές παθητών. Να το διαπαιδαγωγήσουμε, να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Και έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Σκοπιανό. 140 χώρες λένε τη διπλανή ακριβώς, χώρα. 149 χώρες, δηλαδή οι χώρες αυτές. Μακεδονία και οι μεγάλοι παίκτες, το λέγαμε και οι μεγάλοι. Τι λένε Μακεδονία. Εμείς θέλουμε. Μια τεράστια ήττα. Εμείς θέλουμε. Και τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει η λέξη φύρομαι, εμείς θέλουμε μια ονομασία που θα χρησιμοποιείται και μες στη χώρα. Και στους διεθνείς οργανισμούς και στα διεθνή μα φόρα. Και η λέξη, μα και η έκφραση και η ονομασία Φύρομ είναι σύνθετη ονομασία. Ακριβώς. Που έχει τον όρο Μακεδονία. Χρειάζεται. Αλλά είναι προσωρινή τα πήρα. Χρειάζεται. Προσωρινή που ξέρετε πόσα χρόνια είναι. Χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική βούληση από όλους μας σε ένα εθνικό θέμα που δεν χωράνε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Να βρεθεί, να δοθεί λύση. Η οποία λύση, ξέρετε κάτι, θα μας ενισχύσει εθνικά όχι μόνο στο εξωτερικό της χώρας και μέσα. Μεταξύ μας, ως σύνολο. Να αισθανθούμε δηλαδή ότι μπορούμε να συναποφασίζουμε για σοβαρά θέματα που να συσκουντουνόμαστε. Μάλιστα. Θα υπάρξει όμως συμφωνία από την άλλη εντός της κυβέρνησης. Ο Πάνος Καμένος θα πιστεί για σύνθετη ονομασία. Θα μπορούσε να απαντήσουμε μονολεκτικά ναι. Οι δεύτερες δηλώσεις του προχθές τίνουν ακριβώς αυτό στο πλαίσιο. Πάλι χθες όμως κλήρινε τη στάση. Κάτι είπε ούτε νιου Μακεδονία ούτε άπερ. Εντάξει, εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι πρόβλημα ο Καμένος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα συμφωνήσει δηλαδή σε ένα νέα Μακεδονία ή σε ένα βόρεια. Ξέρετε, η παλιά ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος είχε πει δεν δεχόμαστε σε καμία χρήση τον όρο Μακεδονία. Από τότε μέχρι τώρα κύλησε πολύ νερό. Το 2008 είναι μια πολύ καλή βάση στο Βουκουρέστι. Ναι, ο Κώστας Καραμαλής και το Βουκουρέστι, ναι. Εντάξει, και εν πάση περιπτώσει από εκεί θα πρέπει να αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας και να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι ο Πάνος ο Καμένος δεν θα είναι πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα αποδεχτεί μια ονομασία θα είναι του τέτοια, τύπου Νέα Μακεδονία. Εκτιμώ ότι θα είναι τέτοια η ονομασία που θα διευκολύνει και τον Πάνο Καμένο. Αλλά πρέπει μεγάλη πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής, εξαιρώ δηλαδή τις ακροδεξιές φωνές τις οποίες. Εντάξει, δεν θέλω καν ούτε να συζητώ. Ξέρω πολύ καλά τι κάνουν και τι σπέκουλα κάνουν από αυτού. Εντάξει, δεν συζητώ καθόλου και σταματώ εδώ. Από εκεί πέρα. Ο Πάνος Καμένος θα συμφωνήσει. Θα βρει έναν τρόπο να συμφωνήσει μια φόρμουλα. Τι θα πει αυτό που είπε ο Κοντζιάς. Γι' αυτό είναι ότι διαφωνεί μόνο με τη χρήση του ελληνικού ονόματος Μακεδονία. Το Μακεδονία δηλαδή δεν τον χαλάει. Η έκφραση εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κοντζιά που εκφράστηκε από του ανεξάρτητου Έλληνε πολύ πρόσφατα. Φανερώνει ότι προφανώς είμαστε σε καλό δρόμο. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι και ως πολιτικό κόμμα αλλά και ως εταίρος στην κυβέρνηση έχει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάθε περίπτωση που κινούμαστε. Άρα θα συμφωνήσει, λέτε. Εκτιμώ ότι θα συμφωνήσει. Δεν θα υπάρξει και πιστεύω ότι και άλλα κόμματα, δηλαδή το Ποτάμι, έχει ήδη εκδηλώσει τη σκέψη του, αλλά και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κλίμα. Τέτοιο που μπορούμε να συνοηθούμε και δεν επιτρέπεται, αυτό που το λέω για τρίτη φορά, δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία που βρίσκεται στην τελική της φάση να αποτελέσει την αφετηρία για να εκφραστούν, να εκδηλωθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες από κανένα απολύτως κόμμα. Μάλιστα. Η ιεραρχία, τι λέτε για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να πει όχι στη χρήση του ονόματος Μακεδονία, όχι και στα συλλαλητήρια βέβαια, είπε. Υπήρξε μια ανακοίνωση της ιεραρχίας, η οποία θεωρώ ότι. Σέβομαι και την ανακοίνωση αλλά και τις απόψεις και την έκφραση απόψεων. Ωστόσο, όμως είναι εθνικά θέματα και καλά είναι αυτά τα ζητήματα η ελληνική πολιτεία να τα χειρίζεται από μόνη της με τις δυνατότητες, τους μηχανισμούς και τη διπλωματική ευελιξία την οποία σε κάθε περίπτωση διαθέτει. Νομίζω ότι λιάνθηκε λιγάκι όλη αυτή η εντύπωση και με μια ανακοίνωση που υπήρξε και ανταλλαγή επιστολών, επιστολών του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο, εξαιρετικές σχέσεις. Ακούγονται οι απόψεις, δεν μπορείς να πεις, εγώ απορρίπτω την άποψη της ιεραρχίας, δεν είναι σωστό να λέγεται και να ακούγεται. Κατέθεσαν τις απόψεις τους, δεν μπορεί να τις επιβάλλουν, είναι δεδομένο αυτό. Πολιτική ηγεσία θα αποφασίσει. Έχω μια έτσι αυξημένη κατανόηση του θέματος. Έχουν και το εκκλησιαστικό πρόβλημα. Ακριβώς, γιατί υπάρχει το υπαντικό πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει και το εκκλησιαστικό πρόβλημα. Ναι. Και γενικότερα δέχονται και περισσότερες ενδεχομένως πιέσεις από ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον της Εκκλησίας.
Νομίζω ότι το βάλαμε σε ένα πλαίσιο το όλο θέμα και για την ελληνικότητα του χώρου και για το γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο οποίος μπορεί να μην είναι γεωγραφικός τελικά. Μπορεί να μην είναι. Επιθετικός. Μπορεί να είναι επιθετικός. Αλλά θα το δούμε λιγάκι πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Όχι γιατί υπήρξε μία ζήμωση όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει ένα-ένα τα προβλήματα αυτά τα οποία εμείς τα κληρονομήσαμε. Αλήθεια. Το ξέρετε πολύ καλά το κληρονομήσαμε. Δηλαδή δεν έβαζε κανείς τα χέρια στα κάρβουνα. Να τα λύσουμε με τέτοιο τρόπο που εθνικά δεν θα μας ζημιώνει. Θα έλεγα ότι καλά είναι να μας δικαιώνει. Μάλιστα. Δεν θα μας ζημιώνει πάντως σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα βράδυ. Συζητήθηκε χθες και προχθές στις επιτροπές. Ήμουν εκεί. Ήταν πέντε επιτροπές, συμμετείχαμε όλοι. Πολλές σελίδες. Άκουσα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Το διαβάσατε, διαβάσατε το πολυνομοσχέδιο. Στραβωθήκαμε. Εγώ τουλάχιστον στραβώθηκα. Κάποια πράγματα μπόρεσα και τα κατανόησα σε βάθος, κάποια άλλα υπήρξαν και νομοθετικές. Ωστόσο, νομοθετικές βελτιώσεις. Έχετε και συνεργάτες που σας συμβουλεύουν σε κάθε περίπτωση. Ακούστε, δείτε ότι έχουμε συνεργάτες. Υπάρχει ένας όγκος πληροφοριών που έχει τα 500 μεριές. Δηλαδή δεν διαβάζει ένα σχόλιο, διαβάζουν και κατανοητό είναι αυτό, τεχνικά κατανοητό. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν σηκώθηκε πολύ μεγάλος θόρυβος μέχρι στιγμής. Να εστιάσουμε σε κάποια σημεία όμως. Να εστιάσουμε σε ό,τι θέλετε. Ηλεκτρονική πληστηριασμή και για. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που στην ουσία επιβάλλεται ως ένα βαθμό, όχι όλα τα άρθρα του, κάποια από αυτά, στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης και των μνημονιακών υποχρεώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος μιας πολύχρονης και επίπονης διαδικασίας, πολιτικής διαδικασίας που επιβλήθηκε μέσα από την προσφυγή μας στα τρία μνημόνια και εκτιμώ ότι από εδώ και πέρα και κυρίως από το καλοκαίρι και πέρα τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στο πώς νομοθετούμε, τι νομοθετούμε και γιατί το νομοθετούμε. Θα υπάρξει οπωσδήποτε μια επιτροπή, θα υπάρξει ένα πλαίσιο. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Θα είναι διαφορετικό. Επιτροπή, να πούμε, υπάρχει σε όλα τα μέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει διαβάθμιση. Θα υπάρξει, έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε όλα τα κράτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην Κύπρο και στην. Εντάξει, ναι, παντού. Και στα κράτη που έχουμε πρόβλημα. Αλλά θα χαλαρώσει το πλαίσιο, λέτε. Όχι, θα χαλαρώσει. Δεν θα μπορεί να είναι όπως είναι, δεν μπορεί να το επιβάλλει. Απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορεί η Ελλάδα οικονομικά αυτόνομα να σταθεί στα πόδια της. Δείχνει μέχρι στιγμή η κατάσταση και με την πτώση των ομολόγων σε επίπεδο 2004. Καλές είναι οι ενδείξεις. Καλές είναι οι ενδείξεις. Λοιπόν, για πάμε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και για χρέη προς το δημόσιο. Ηλεκτρονική πληστηριασμή. Ναι, αυτό όμως θα πρέπει να απαντήσει στο κουμπί του Υπουργείου Οικονομικών για να συμμετάξει. Δηλαδή να πει του Υπουργείου Οικονομικών ότι τα χρέη που έχει ο Στέφος Ιωάννης προς το δημόσιο πληστηριάζει το σπίτι. Δεν γίνει. Τώρα μιλάμε για χρέη πάνω από 500 ευρώ, όπως διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα. Εντάξει, ναι, υπάρχει. Είναι 1500 νομίζω. Είναι, μπορεί να κάνει και λάθος. Είναι λίγα χρήματα για να. Λίγα είναι, απλά. Πληστηριαστεί. Να σας πω τώρα τι γίνεται. Ένα κινητό, πάντα ένα υπήρχε, κινητό. Επειδή και πολλοί δικηγόροι και φίλοι από τα Γιάννα δικηγόροι στείλαν μηνύματα, πάντα υπήρχε η δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου, τώρα δεκαετίες ολόκληρες, να προχωρεί σε κατάσχεση υπέρ του περιουσιακών στοιχείων όσων το οφείλουν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το να ενεργοποιήσει όμως αυτό το μηχανισμό των πληστηριασμών είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, εδώ είναι απόκειται στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τέτοιες διαδικασίες έτσι ώστε να περιφρουρήσει τα συμφέροντα που έχει. Δεν έχει γίνει ποτέ και να είστε απολύτως βέβαιος ότι δεν θα γίνει ποτέ. Κανένας. Να δούμε. Εντάξει, άκουσε τώρα, αν πάμε σε αυτές τις διαδικασίες. Με καχύπο. Εντάξει. Γιατί έχουμε δει πολλά και εσείς είστε. Να σας πω κάτι, εδώ πέρα. Ανοίγουμε μια μεγάλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα και με εσάς και με πολλούς άλλους. Είμαι απολύτως βέβαιος. Το τι ακριβώς με τα μνημονιακή εποχή θέλουμε στην Ελλάδα και πώς ευρύες δύο θα συμπεριφερθούμε. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα έχει πολύ όσοι φιλοδοξούμε να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις και του ΠΑΜΕ, που είναι συνδικαλιστικός βραχίωνας του ΚΚΕ, πρόσκειται τέλος πάντων στο ΚΚΕ, αλλά και των πρώην συντρόφων σας της Λαϊκής Ενότητας, κόντρα στους πληστηριασμούς, τις εντάσεις που δημιουργούνται. Κοιτάξτε, είπαμε και άλλη φορά ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και από το παρατηρητήριο του Υπουργείου, των Υπουργείων, της κυβέρνησης, συγγνώμη, ένα σπίτι λαϊκής οικογένειας που να βγήκε στο σφυρί. Δεν θα βγει κανένα σπίτι, κανένα λαϊκό σπίτι. Αυτό καμία λαϊκή κατοικία δεν θα βγει σε πληστηριασμό. Ό,τι βγαίνει μέχρι στιγμής, προχθές υπήρξε ανακοίνωση, κάλεσμα να πάρει σε πληστηριασμό για ένα σπίτι
που έλεγε 50.000 ευρώ, δεν ξέρουμε αν είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο, ναι, δεν έλεγε. Ναι. Και για ένα άλλο, 1.250.000. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Όχι εντάξει. Ναι, ναι, 1.250.000. Δηλαδή, η πρόσκληση. Καταλαβαίνω. Την, την είδα ναι. Ζητημένη και δεν είναι ψεύτικη. Είναι τσεκαρισμένο το αληθινό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις του ΠΑΜΕ, δεν θέλω ούτε να σχολιάσω, ούτε να σχέσω και την κοινωνία. Θέλω να σχολιάσετε και αυτό που είπε ο Τζανακόπουλος για τη θεατρική παράσταση που σύμφωνα με τον Τζανακόπουλο έκαναν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας και μπροστά στην Υπουργό. Θα το έκανε. Ήταν η μέρα που σκοτώθηκε τον Μπονέρα. Και όταν βλέπει έναν συνδικαλιστή αριστερού χώρου με ένα γνωστό με μία σκύλα. Σκύλα ήταν. Σκύλα είναι εργαλείο οικοδομικό. Στο χέρι εμένα δεν μου φέρνει καλούς συνεργούς. Θεωρώ ότι δεν έχει ανάγκη καμία αριστερή οργάνωση, καμία αριστερή πολιτική οργάνωση να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει μια μεγάλη δόση αλήθεια αυτό που είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ήταν θεατρική παράσταση. Για την παρέμβαση στο γραφείο της Υπουργού, τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που πολύ σκληρά μέτρα είχαμε αρθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και στη συνεχεία της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και θυμάμαι ότι οι αντιδράσεις των εργαζομένων για να μην δεν είναι καθόλου τέτοιες και δεν είχαν τέτοια ισχύ. Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν, ο οποίος σε κάθε περίπτωση κρίνεται, είναι σεβαστός βέβαια, αλλά κρίνεται και αξιολογείται και από τους υπόλοιπους πολίτες, όχι από... Πάμε να δούμε τώρα το σημείο για το οποίο αντιδρούν περισσότερο γιατί, και για όλα την απεργία. Αντιδρούν, για τις αλλαγές που γίνονται όσον αφορά στις απεργίες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε, μπλοκάρονται οι απεργίες τεχνικά σε έναν βαθμό? Δηλαδή, ένας εργοδότης, να το πούμε με απλά λόγια, μπορεί πολύ πιο εύκολα να μπλοκάρει μια απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία? Ο τρόπος που βγαίνει μια απεργία τεχνικά παράνομη έχει και νομικές προεκτάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή απαιτείται το 17% και τώρα είναι το 26%. Δηλαδή, είναι το 50-1 των παρόμοιων μελών που αποφασίζουν δια δύο. Δεν είναι για να έχει την πλειοψηφία στο 50%. Και είδατε γι' αυτό και ακριβώς και η ΕΔΔ και η ΕΣΕ, όχι γιατί είναι μαγαζιά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κατά κέλη του ΠΑΜΕ, αυτό κατήγγειλε όλες τις μέρες του ΠΑΜΕ και στη Βουλή και χθες και στις επιτροπές και όταν κάνει Δευτέρα. Το λέει αυτό. Εγώ δεν θεωρώ. Ναι, όχι ακριβώς γι' αυτό, γι' αυτό και είναι πιο χλιαρές εντράσεις. Εγώ και από τον καιρό που ήμουν συνδικαλιστής και όχι μόνο συνδικαλιστής, ήμουν εκπαιδευτικός δημόσιο υπάλληλο και πηγαίναμε στο σωματείο μας και αποφασίζαμε 30-40 ονοματέοι ή 50 ή 70 ή 100 για τους 1.200, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Όχι, δεν γι' αυτό είναι. Και γι' αυτό και αποτυγχάνουν και οι απεργίες. Και ξέρετε, το συνδικαλιστικό κίνημα περνάει το κανάλι. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Μπορεί όμως να λειτουργήσει αυτός ο νόμος. Αυτό... Στην ουσία θα σκοτώνει τις απεργίες. Τεχνικά, κύριε Στέφη. Μια χαρά θα λειτουργήσει ο νόμος και θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Και να σα πω και κάτι άλλο. Οι εργαζόμενοι, και δεν είναι θέση του ΠΑΜΕ μονάχα αυτή, είναι θέση την οποία την εκφράζουν και δεξιοί πολιτικοί και δεξιοί κοινωνιολόγοι, οι εργαζόμενοι. Έχουν τη δυνατότητα μέσα σε συνθήκες πίεσης και συμπίεσης να ανατρέψουν και να συμμετέχουν μαζικά, και μαζικά και μαζικά σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, επειδή έχετε υπάρξει συνδικαλιστής. Δηλαδή, πράγματι, αποφάσιζαν πολύ λίγοι για τους πολλούς. Και όπως είπατε κι εσείς, γι' αυτό αποτύχαμε και δεν είχαν συμμετοχή. Αντιφασιστικά συλλαλητήρια στα Γιάννα που υπήρχαν ανακοινώσεις από εσάς ή από το ραδιόφωνο, μαζευόμαστε 4.000 και 5.000 κόσμο. Και ήταν πραγματικά. Έτσι, οι χειρές απαντήσεις δημοκρατίας απέναντι σε φαινόμενα που τουλάχιστον ο δημοκρατικός κόσμος θα αντιπάλεψε χρόνια. Δεν δυσκολεύει, λέτε, τέλος πάντων. Όχι, εσείς. Δεν δυσκολεύει πολύ. Δεν δυσκολεύει. Η ενέργεια, και η εξαγωγή απεργιών. Ξέρετε ότι ήταν μια επιλογή που αναγκαστήκαμε να την περάσουμε ναι. αυτή τη φορά. Δεν παραπονιέμαι, δεν επιλέγουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν ήταν επιλογή μας εμάς, δεν το είχαμε. Δεν μπορέσαμε να όλη αυτή η ιστορία, και το δεχτήκαμε. Όλη αυτή η ιστορία των μνημονίων και των μένων με Ευρώπη έχει τις συνέπειες, κύριε Ντόκα, δυστυχώς. Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο που δημιουργεί και ένα εσωκομματικό ζήτημα, βάζω ερωτηματικό, εσείς θα μου πείτε. Μιλώ για τα επιδόματα στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπήρχε και μια επιστολή από συνάδελφό σας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είδε το φως της δημοσιότητας κάπως ανορθόδοξα, αλλά είναι έτσι. Ειλικρινά, δεν θέλω να σχολιάσω. Εντάξει. Εγώ δεν είναι ο τρόπος που υιοθετώ. Όταν από κάτι, τα λέω στα όργανά μου. Μπορεί να τη διέρευσε και η ίδια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο. Δεν φτάσω να σκέφτομαι μέχρι τώρα. Μάλιστα, οκ, δεν έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι. Πάμε στην ουσία. Το γεγονός ότι
την χρησιμοποιήσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας του νομοσχεδίου που μου προξενεί κάποιες εντυπώσεις, όχι για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν καταλαβαίνω την επικαλείται. Επί της ουσίας τώρα. Γιατί, λοιπόν, επί της ουσίας. Γιατί ακούω κάποιους συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι η Φωτίου δεν περιόρισε τα επιδόματα στους τρίτοκνους, γιατί δεν μας ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όχι, δεν το έχει πει κανένας αυτό το πράγμα. Και προφανώς, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους τρίτεκνους που με ψήφισαν. Τώρα δεν με ψηφίζουν από τα επιδόματα, αυτή είναι άλλη ιστορία. Α, σας ψηφίζουν τρίτεκνες σας. Πάμε μια χαρά. Για πάμε πιο κάτω. Έχω μάλιστα και ένα φίλο. Τώρα εδώ τι έχουμε. Και μάλιστα κύριε Φωτίου είπε ότι θα υπάρξουν κάποια αντισταθμιστικά μέσα στο δεδομένο. Είπε η Φωτίου. Να δούμε τι έχουμε εδώ τώρα. Σέβομαι την άποψη και την αξιολογώ έτσι θετικά ότι πιθανότατα να έχουν γίνει σφάλματα και λάθη. Αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουμε το επόμενο διάστημα εν ευθέτω χρόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και σε 2 μήνες και σε 10 μήνες, επανεξέταση συγκεκριμένων επιδομάτων. Τι ισχύει όμως για τα επιδόματα? Για τα επιδόματα ισχύει το εξής. Υπάρχει περικοπή σε κάποιους πολύτεκνους, τους οποίους και τιμάμε και σεβόμαστε και ξέρουμε τι αγώνες κάνουν για να αναστήσουν τα παιδιά τους. Με υψηλότερα εισοδήματα και υπάρχει αύξηση σε περίπου 700.000, μην φανταστούμε τρελές αυξήσεις, έτσι. Όλοι οι ευρώ. Αυξήσεις, ναι. 700.000 που έχουν παιδιά, ένα ή δύο παιδιά, και είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Επιτρέψτε μου με πολύ σεβασμό και σε εσάς και στους τηλεθεατές να καταθέσω την εμπειρία μου που είναι συσσωρευμένη το τελευταίο εξάμηνο από την Επιτροπή Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας, διακομματική επιτροπή. Ναι, ναι. Η πρώτη είχε σταθεί το 1995 επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, αν δεν απατώμε. Δεν πρέπει να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Ναι, επί Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι τώρα η οποία έγινε η πρόταση τη κυρία Γερματά. Και είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση αυτή. Η κατάσταση είναι τραγική. Η κατάσταση είναι τραγική. Και χθες έναν αγαπητό φίλο του κύριου Μπουκόρο, και το λέω γιατί δεν θα παρεξηγηθεί ακόμα για να με ακούσει, που ήταν Λαύρος. Διότι λέει το 2017 έχουμε 100.000 θνίσκοντες μέχρι στιγμής και ενώ έχουμε 70.000 γεννήσεις, έχουμε δηλαδή για πρώτη φορά αρνητικό ισοζύγιο σε αυτό. Πρέπει να αναλογιστούμε γιατί φτάσαμε εδώ. Αν η πολιτεία δεν στηρίξει το πρώτο παιδί και το δεύτερο παιδί, κύριε Δόκα, και τη μονογονική οικογένεια, έχει σημασία. Ξέρετε πόσες αμβλώσεις έχουμε ετησίως. Δεν αντιμετωπίζεται καθόλου το δημογραφικό πρόβλημα και μέχρι στιγμής οι εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων που εκλήθησαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που εκλήθησαν, είναι από διάφορους χώρους. Δηλαδή, αλλά έχουμε υποχωρήσει σε αυτό το θέμα και ο στόχος μας είναι στηρίξτε το πρώτο δεύτερο παιδί. Πρέπει να στηρίξουμε και αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε έχουμε, ένα. Ναι, είναι μια πολύ ισχυρή γραμμή, ισχυρή γραμμή άμυνα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ κάποιο χάνει το εισόδημα του και έχει κατανοώ αυτό που λέτε. Ναι. Και οργή αισθάνεται και βρίζει και μπορεί και να κάνει και τίποτα άλλο και να φωνάζει. Αλλά να αντιληφθούμε ότι 740.000 έχουν αύξηση, μικρές αύξησεις τώρα, μην φανταστείτε, το ξαναλέω πάλι, διότι υπάρχει μια αντίληψη ότι πρέπει να ενισχυθούν και αυτές οι οικογένειες. Γιατί έχουμε φτάσει σε όρια δημογραφικού, καταλαβαίνω. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ξέρετε κάτι, προς επίρρωση τούτων, σας λέω το εξής, γιατί έρχεται από μακριά το πρόβλημα, δεν είναι σημερινό. Προς επίρρωση όλων αυτών, σας λέω το εξής. Πέρυσι γράφτηκα στον υπηαγωγείο 8.000 λιγότερα νήπια και φέτος 12. Γι' αυτό με μαθηματική πρόεδρο, με πρόοδο, αντιλαμβάνεστε πώς θα πάει σε μια δεκαετία και πώς θα μειωθεί περίπου 10%. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο τεχνικό σημείο να θέλουμε να ενισχύσουμε το πρώτο παιδί, και το δεύτερο και το πρώτο παιδί. Η επιτροπή αυτή, μάλιστα, αυτό ακριβώς θέλετε να κάνει. Να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Τώρα για τους τρίτεκνους πολίτεκνους υπάρχει αυτό που είπα για αντισταθμιστικά. Τώρα τι αντισταθμιστικά μπορεί να δοθούν? Κάτι θα δώσουμε, λέει η Φωτίου μέσα στο δεκαετίο. Δεν έχει καλύτερη εικόνα, ούτε η Φωτίου έχει καλύτερη εικόνα. Είμαι σίγουρος γιατί αυτό σήμερα έγινε δήλωση το πρωί. Προφανώς το γεγονός ότι παραδέχεται ότι πιθανότατα να έγινε λάθος σημαίνει και είναι υποχρέωση και του Υπουργείου και της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το κομμάτι και ήδη να το θυλίσει. Μάλιστα. Εκλογές λέτε εσείς τώρα για να πάμε σε κάτι άλλο. Το 19 το φθινόπωρο του 2019. Αποκλείεται. Δεν αφήνεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα οι εκλογές να γίνουν στο 18. Σας το λέω με την ίδια βεβαιότητα που σας έλεγα το 16 δεν έχει εκλογές, με την ίδια βεβαιότητα που το 17 δεν έχει εκλογές. Αποκλείεται το 18 να γίνουν εκλογές εσείς? Θα σας πω γιατί. Όσο περισσότερο γνωριζόμαστε αυτή την κυβέρνηση και όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον αλήθεια του Τσίπρα και τον κατανοούμε, εγώ προσωπικά, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που λέτε εννοεί. Και εννοείται ότι. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας πριν το 2015 διάφορα. Κοιτάξτε, αυτό θα σα πω. Το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα ποτέ. Να δείτε πόσο έτσι. Είστε υπέρ τη άποψη Μπαζιάννα, τη άποψη τη συζύγου? Όχι, καταρχήν καλά έκανε και έδωσε συνέντευξη. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλη αυτή η επίθεση που δέχτηκε
δείχνει πανάπτυκτη πολιτική αντίληψη. Άξι. Και σταματώ εδώ και τελειώνω και τίποτα άλλο. Εντάξει. Τζιμεροειδή αντίληψη. Άξι. Δεν το συζητάμε. Με ό,τι μπορώ να το χαρακτηρίζω χειρότερα. Δεν σα ρώτησα αυτό. Άξι. Δεν σα ρώτησα να σχολιάσετε λοιπόν, την κριτική που δέχτηκε η συνέντευξη. Μια χαρά έκανε και την έδωση. Αν, και αυτά που ήταν αν, ακραία πολιτικά. Αν ο Αλέξο Τσίπρα είναι αυτά που είπε, αυτά που λέτε εσεί πολιτική, θα σα πω κάτι με πλήρη συνέστηση των λόγων μου, γιατί μπορεί να κάνει και εντύπωση. Αλλά θα σου το πω, γιατί με ζηνάτε, δεν με αφήνετε εσείς. Λοιπόν, αν ο Αλέξος Τσίπρας είναι ψεύτης αυτά που έχει πει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Ναι, τότε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος τι είναι. Ναι. Τι ήταν ο Κώστας Καραμαλής ο Εθνάρχης. Σε εισαγωγικά τον βάζω, για να προκαλέσω που μπορούμε να το συζητήσουμε αν ήταν ή δεν ήταν. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Τι ήταν ο Καραμαλής ο νεότερος. Τι ήταν ο Σαμαράς. Να το συζητήσουμε. Υπάρχει μια διαβάθμιση όμως. Να το συζητήσουμε. Θα πει κάποιος που μας ακούει. Διότι, υπάρχει διότι, μια αναλογικότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ότι εγώ θα βγάλω τη χώρα από τον ΝΑΤΟ. Έτσι είναι. Εγώ θα βγάλω τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ήταν ψεύτης, όχι. Άρα εσείς λέτε εκλογές το 2019. Όχι, εγώ λέω το εξής για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι πρώτα. Εγώ λέω το εξής. Έγινε κατανοητό αυτό που λέτε. Έγινε κατανοητό από εσάς και από όλους. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου είναι καταλυτικό. Με πολύ σεβασμό το καταφέρω το παράδειγμα. Με σεβασμό. Έχετε εκφραστεί με θετικά λόγια για κάποια σημεία του πολιτικού βίου του Παπανδρέου. Άλλωστε. Και μπορώ να το τεκμηριώσω αν χρειαστεί σε μια πολιτική συζήτηση. Που δεν είμαι ποτέ στον χώρο του Πασόλ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Στέφο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.